και φέτος. Συνετήσια κοπή της πρωτοχρονιάτικης σπηλιάς του Σύλλογου Εργαζομένων του Δήμου μας. Ελπίζουμε ότι το νέο έτος θα έχει λιγότερα προβλήματα, περισσότερες αγωνιστικές κινητοποιήσεις και να είμαστε όλοι μαζί συσπηρωμένοι όπως είμαστε σήμερα εδώ στη γιορτή μας. Εν ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο που παρευρίσκεται στην κοπή της πίτας. Να του ευχηθούμε και χρόνια πολλά γιατί σήμερα έχει τα γενέθλιά του, πολύχρονος. Τον κύριο Γεωργούλα Ευστάθιο, αντιδήμαρχο οικονομικών. Τον κύριο Τσαμπίρα Δημήτριο, αντιδήμαρχο περιβάλλοντος. Την κυρία Αργυροπούλου Νατάσα, αντιδήμαρχο πόλης. Την κυρία Αμερίκου Παγώνα. Τον κύριο Τάσο Σταύρο που είναι μαζί μας. Τον κύριο Δήμου Σπύρο. Τον κύριο Αγγελόπουλο Γεώργιο. Τον κύριο Ακρίβο Δημήτριο, τον κύριο Τζούμπελη Ιωάννη και τον κύριο Βίγλα Δημήτριο. Επίσης μαζί μας είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, ο κύριος Παλασόπουλος Θέμης, η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Γλυφάδας, η κυρία Άννη Καυκά, και θα ήταν παράληψη μας να μην ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτρη Κώστα και τον κύριο Καλομύρη Νίκο για όλη τη βοήθεια σε αυτή τη γιορτή και στη γιορτή των παιδιών που είχαμε κάνει. Και να ευχαριστήσουμε και τον αρτοποιητή στην Παπανδρέου και Μπότσαρη, του οποίου είναι ευγενική χορηγία η πίτα μας φέτος. Κύριε Δήμαρχε, θα σας παρακαλούσαμε να πείτε δύο λόγια και ο κύριος Παλασόπουλος να έρθει επίσης να μας πει. Καλημέρα σε όλους. Θέλω να σε ευχηθώ, όσους τότε έχουμε πει, να είστε πάντα γεροί, δυνατοί, ο Σύλλογος να είναι πάντα ζωηρός, ζωντανός, να έχουμε μια καλή χρονιά. Νομίζω ότι η χρονιά που πέρασε ήταν μια δύσκολη χρονιά, αλλά ως Δήμος τα πήραμε πολύ καλά και αυτό οφείλεται και σε εσάς, γιατί χωρίς εργαζόμενους τίποτα δεν μπορεί να γίνει όπως πραγματικά απαιτείται και σύγχρονες συνθήκες στη σύγχρονη εποχή. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους τους εργαζόμενους που την Παρασκευή έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και ήμασταν ο μόνος Δήμος που ενώ κάθε φορά που γινόταν μια πλημμύρα ήμασταν πρώτοι ήδη στα κανάλια, όχι μόνο δεν ακουστήκαμε, αλλά προσφέραμε και υπηρεσίες σε περιοχές των όμορων Δήμων. Και αυτό οφείλεται στην οργάνωση και στην παρουσία όλων των παιδιών και όλων των εργαζομένων. Και νομίζω τους αξίζει ένα χειροκρότημα, γιατί από το πρωί μέχρι το βράδυ μαζί με τους αντιδημάρχους. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι ο Δήμος μας αυτή τη συγκυρία θα τα καταφέρει. Είμαστε ένας Δήμος που δεν έχουμε κανένα χρέος σε κανέναν, είτε προμηθευτή είτε τράπεζα, και έχουμε περίπου 11 εκατομμύρια ταμείο αυτή τη στιγμή. Και να σκεφτείτε ότι η χρονιά που πέρασε πληρώσαμε και δύο πλατείες. Και νομίζω ότι έτσι θα πάνε τα πράγματα ακόμη καλύτερα, θα βελτιώσουμε διαρθρωτικά προβλήματα που υπάρχουν για την αύξηση των εσόδων μας χωρίς να αυξάνονται τα δημοτικά τέλη, γιατί πλέον ο κόσμος δεν αντέχει να μετακυλήσουμε τα κόστη στην κοινωνία και αυτό είναι ευθύνη όλων μας. Επίσης το τεχνικό μας πρόγραμμα εξελίσσεται κανονικά, θα συνεχίσουμε τα έργα και τις παρεμβάσεις εκεί που απαιτούνται, καθώς και την κοινωνική μας πολιτική που είναι απαραίτητη. Το κοινωνικό παντοπολείο, το φαρμακείο, τα δημοτικά ιατρία θα είναι πολύ σύντομα έτοιμα για να μπουν σε δράση, γιατί είναι ανάγκη της κοινωνίας, είναι ευθύνη δική μας και είναι υποχρέωση απέναντι στους συμπολίτες μας. Θέλω επίσης να πω το εξής. Η Δημοτική Αρχή έχει ένα στόχο και μόνο, να υπηρετεί τους δημότες σύμφωνα με τις ανάγκες τους, τα όρια των δυνατοτήτων του Δήμου και τα δικά μας τα βιολογικά. Και όποιος θέλει να πλήττει τη Δημοτική Αρχή, ό,τι έχει να το πει, το πει ευθέως. Λοιπόν, λογικές ανωνύμων και εκ του πονηρού και καταγγελιών κλπ. Όλα κάποτε βγαίνουν στην επιφάνεια. Εμείς δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε γιατί κινούμαστε στο φως της ημέρας με διαφάνεια, ήθος, εντιμότητα και με διασφάλιση και το τελευταίο ευρώ του Δημότου. Λοιπόν, θέλω να σας ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, να έχετε υγεία, να είναι καλή χρονιά η φετινή, όλα τα κακά να πάνε πίσω και σε όλους τους εργαζόμενους υγεία και δύναμη. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημάρχο. Να καλωσορίσουμε και την κυρία Βουγγλή Μαρία, δήμαρχο διοικητικού που μόλις προσήλθε. Ο κύριος Παλασόπουλος, παρακαλώ, να πάρει το μικρόφωνο. Θέλω και εγώ να πω να έχουμε καλή χρονιά δημιουργική και αυτό που έχουμε υποχρέωση όλοι μας να το κάνουμε
με περισσότερη δύναμη. Μπορεί ο κύριος Δήμαρχος λίγο να ανταροποίησε ότι είναι καλά, δεν είναι καλά. Αλλά σήμερα δεν ήρθαμε εδώ να πούμε ότι δεν είναι καλά. Σήμερα ήρθαμε να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα. Λέω δεν είναι καλά γενικά, δεν είπα εδώ ειδικά. Μπορεί στο Δήμο Γλυφάδας να έχουμε 11 εκατομμύρια και καλό είναι να μην το λέτε, γιατί μπορεί να έρθει κανένα να μας τα πάρει, γιατί έτσι έχει εξελιχθεί. Λοιπόν, όλοι αυτοί που θέλουν να μας σώσουν πλέον απλώνουν το χέρι τους και εκεί που δεν φτάνουν. Άρα εγώ λέω, επειδή φέτος έχουμε υποχρέωση πρώτον να διαφυλάξουμε τη δουλειά μας, να έχουμε αξιοπρέπεια στις αμοιβές μας και να διαφυλάξουμε το δημόσιο χαρακτήρα της τοπικής αυτοδιοίκησης, από ό,τι ακούμε είναι ο προάγγελος το τι ετοιμάζουν για μας. Γι' αυτό αυτό που χρειαζόμαστε είναι πρώτα απ' όλα ενότητα, αλληλεγγύη. Το πρόβλημα του διπλανού είναι πρόβλημα και δικό μας και όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε στις δύσκολες καταστάσεις. Τίποτα άλλο. Και να ευχηθώ σε όλους τους συναδέλφους που βγήκανε στη σύνταξη καλοί πολίτες και να έχουν την υγεία τους και το κουράγιο να απολαύσουν αυτά που θα πάρουν και βέβαια έτσι όπως πάνε, αν θα πάρουμε σύνταξη, εφάπαξ, όλα αυτά είναι άλλη ιστορία, να μην ταιριάζει. Λοιπόν, καλή χρονιά με υγεία. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Ροθέμη. Κύριε Δήμαρχε, θα μπορούσατε να προσέξετε να κόψουμε την πίτα. Ευχαριστούμε πολύ. Πού είσαι, Ροθέμη? Τα δείγματα γραφής θα δώσαμε φέτος, γιατί λίγα πέρασαμε. Η στάση της διοίκησης ήταν δεδομένη και στα μεγάλα και τότε στα θέματα των εργαζομένων και έτσι θα συνεχίσει να είναι. Όσο δε για τη λογική να μην φοβηθούμε κάτι να μας πάρει τα λεφτά, αυτό δεν συμβαίνει. Αυτό να το ξεχάσουν. Κάποιοι που επιβαλεύονται τις μαρίνες, κάποιοι που βλέπανε κάπως τον κόλφ να το ξεχάσουν. Άλλοι είχαν στο μυαλό τους deals οικονομικά. Επί των ημερών μας αυτά θα τα ξεχάσουν οριστικώς και διαπαντός. Λοιπόν, θα κόψουμε την πίτα, είπα το εξής. Να κληρώσουμε 5 νούμερα σε 5 εργαζόμενους να πάρουν από 3 μέρες άδεια. Συμφωνείτε? Συμφωνείτε? Να το κάνουμε 5, επειδή είναι τα γενέθλιά μου σήμερα, το κάνουμε 5. 5 επί 5. Λοιπόν, έγινε. Θα σας πω και κάτι να δείτε ότι συγκυριακό. Σήμερα έχει τα γενέθλιά της και η εγγονή της κυρία Σάκου. Αλλά έχετε τα εγγένεια, τα γενέθλιά του και ο πρώην δήμαρχος, ο Γιάννης Θοδωρόπουλος. Είχαμε πάει σε μια εκδήλωση όταν ήταν δήμαρχος και του κόψανε μια πίτα και εκεί κατάλαβα ότι έχουμε την ίδια μέρα γενέθλια. Λοιπόν, να είστε καλά, υγεία, δύναμη σε όλους. Λοιπόν, εμείς το κομμάτι το κόβουμε για όλους τους εργαζόμενους του Δήμου και για τους συνταξιούχους και για τους εν ενεργεία και για αυτούς που θα έρθουν. Σήμερα ορκίσαμε και έναν καινούργιο συνάδελφό σας, μηχανολόγο, ήρθε από τις προσλήψεις του 4 με του ειδικού νόμου. Λοιπόν, να είστε πάντα καλά, γεροί, δυνατοί και πάντα με υγεία και με ενότητα. Λοιπόν, μου λένε να πω τα νούμερα, θα το πω. 7, 16, 38... Περίμενε. 7, 16, 38, 94, 152. Τώρα ο Τύχιο Παπαδόπουλος το 153 ήταν εντελώς τυχαία, αλλά δεν το πήρε. Όσοι έχουν τα νούμερα, να μας τα φέρουν να σημειώσουμε τα ονόματά τους για τις άδειες. Θα κάθομαι εκεί πέρα. Συνάδελφοι, λίγο την προσοχή σας, όπως κάθε χρόνο. Θα πούμε άλλο ένα νούμερο για το ένα έτυχε στην κυρία Μερίκου. Ναι. Λοιπόν, 134. Συνάδελφοι, όπως κάθε χρόνο, σε κάθε γιορτή του συλλόγου μας, κάποιοι συνάδελφοι αποχωρούν, έτσι και φέτος εμείς
δεν τους έχουμε ξεχάσει και ένας που θα ακούει το όνομά του να έρθει να πάρει το δωράκι του. Λοιπόν, ο γεμιστός ο Πέτρος. Ο γεμιστός ο Πέτρος. Ο γεμιστός ο Πέτρος. Η Χατζηχρήστου η Φωτεινή. Ο Πατέλης ο Νίκος. Ο Παπουλίδης ο Γιώργος. Η Χιλέλη η Αγγελική. Η Διαβολίτσι Παρασκευή. Η Γιανακίδου η Κυριακή. Ο Σκαδίτης ο Γιάννης. Ο Παπαδόπουλος ο Σταύρος, ο Κοροβέσος ο Στέλιος, ο Νάστος ο Αλέξανδρος, ο Φυλακούρης ο Παύλος και ο Αγκραπηδάς ο Γιάννης. Ο Γιάννης ο Αγκραπηδάς. Μην φεύγετε ένα λεπτό. Έλα Γιάννη. Έλα. Έλα. Παρακαλώ πολύ ο κύριος Σταμπίρας, λίγο την προσοχή σας κύριε Αντιπαρχέ. Σας παρακαλούσα να έρθετε, σας έχουμε μια έκπληξη εδώ. Ευγενική χορηγία του κυρίου Καλάβρια για να θυμηθείτε τα παλιά. Μια αναμνηστική φωτογραφία ως ποδοσφαιριστής, σαν γήπεδα. Προσφορά και στον αθλητισμό αντιδήμαρχος. Ένα χειροκρότημα για τον αντιδήμαρχο που ως ποδοσφαιριστής προσέχετε και από αυτό το πρόσφυγμα. Παλιά φωτογραφία. Σας χαιρετώ και από την μεριά μου. Βέβαια, είναι κάποιες στιγμές συγκινητικές. Υπάρχει πώς το πω, συνέστημα έτσι, παλιάς μνήμης, βλέποντας αυτά τις φάσεις. Θυμάμαι ακόμα και τον αγώνα, θυμάμαι και το λεπτό, θυμάμαι πολλά πράγματα. Θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Καλάβρια, ο οποίος από μικρά παιδιά ήμασταν δίπλα-δίπλα και ο ένας στήριζε τον άλλον. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θέλω να πω και για τους εργαζόμενους ένα μεγάλο ευχαριστώ, παιδιά. Θέλω του χρόνου, εάν χρειαστεί, όταν θα κόψουμε την πίτα, να είμαστε πάλι εδώ οι ίδιοι και να έχουμε εργαζόμενους οι οποίοι να παίρνουν τις συντάξεις τους. Πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό το λάσο στον τομέα της καθαριότητας. Οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται σε πολύ δύσκολες συνθήκες, το λέω και το ξαναλέω, έχουν την πραγματική πολυτέλεια, δεν προλαβαίνουν να παίρνουν τη συντάξη τους, όταν την παίρνουν να ταλαιπωρούνται. Θέλω να έχουν υγεία όλοι και να είμαστε πάντα ενωμένοι και δυνατοί. Σας ευχαριστώ πολύ. Κοντά μας έχουμε τον Θέμη τον Παλασόπουλο, που είναι πρόεδρος της ΠΟΕ ΟΤΑ και εργαζόμενος του Δήμου Γλυφάδας, και θα θέλαμε να μας πει δύο ευχές για τη σημερινή εκδήλωση, μιας και ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Γλυφάδας κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα. Λίγο καθυστερημένα βέβαια. Είναι μια εκδήλωση κυρίως να βρεθούμε όλοι οι εργαζόμενοι στο Δήμο Γλυφάδας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, να πούμε καλή χρονιά, και αυτό που θέλουμε εμείς πρώτα απ' όλα είναι να είναι υγεία.
και αυτό που διεκδικούμε για το 2013 είναι να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας, μια αξιοπρέπεια στις αμοιβές μας και κυρίως να μπορέσει να λειτουργήσει ο Δήμος και η τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς αυτά που ψηφίζουν καθημερινά είναι προς την κατάργηση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης και οδηγούν χιλιάδες εργαζόμενους στην απόλυση και στην ανεργία. Δύο λόγια για τις εξελίξεις που ακούμε συνέχεια στις τηλεοράσεις. Οι εξελίξεις δείχνουν ότι θα είναι αρνητικές. Είναι στο χέρι μας, μέσα από την πάλη μας, τον αγώνα μας, την καθημερινή παρουσία μας στις διεκδικήσεις του Συλλόγου και της Ομοσπονδίας, να ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές. Θέλουν καταρχήν να διαλύσουν όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και κατά επέκταση την τοπική αυτοδιοίκηση και κυρίως τις υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα, και μέσα από αυτή τη διαδικασία, ότι όπως την ονομάζουν άλλοτε αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού ή των οργανικών μονάδων, να καταργήσουν θέσεις εργασίας και να μπορέσουν να εγχωρήσουν βασικές αρμοδιότητες στο Δήμο σε ιδιώτες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Κοντά μας έχουμε και τον καινούριο πρόεδρο των εργαζομένων του Δήμου Γλυφάδας, τον κύριο Χρήστο Λουκάκη, που θα θέλαμε να μας δώσει και αυτός δύο ευχές, επειδή σήμερα κόβει ο Σύλλογος των Εργαζομένων του Δήμου Γλυφάδας, κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω με τη σειρά μου στην καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Γλυφάδας. Να σας ευχηθώ χρόνια πολλά και ένα καινούριο έτος ευτυχισμένο, χωρίς τα τόσα πολλά προβλήματα που είχαμε το περασμένο έτος. Όπως κάθε χρόνο μαζευτήκαμε και φέτος να φέρουμε πιο κοντά τους υπαλλήλους και να πιούμε ένα κρασάκι και να διασκεδάσουμε. Δύο λόγια για το Σύλλογο θέλουμε να μας πεις και αν αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα ο Σύλλογος και γενικά οι εργαζόμενοι του Δήμου της Γλυφάδας με αυτές τις εξελίξεις που γίνονται, που ακούμε στην τηλεόραση τώρα πια. Δυστυχώς τα προβλήματα δεν απουσιάζουν και από το δικό μας Σύλλογο και από το δικό μας Δήμο. Βρεθήκαμε στον κίνδυνο της διαθεσιμότητας συναδέλφων μας πριν 1,5 μήνα. Ήμασταν στις κινητοποιήσεις πρωτοπόροι. Τώρα πάλι ακούμε για 25.000 απολύσεις και πάλι θα προσπαθήσουμε να αντισταθούμε σε αυτό το μέτρο και να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό το μέτρο θα οδηγήσει στην υποστελέχωση των υπηρεσιών, γεγονός που θα έχει άμεσο αντίκτυπο στον πολίτη, γιατί οι υπηρεσίες θα δυσλειτουργούν. Σε ευχαριστούμε πολύ και καλή χρονιά. Επίσης, να είστε καλά. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Γιώργο Αγγελόπουλο, πρώην αντιδήμαρχο και δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο της Γλυφάδας, και θα θέλαμε να πει δύο ευχές για τους εργαζόμενους του Δήμου της Γλυφάδας. Θέλω καταρχήν να πω ότι είναι γνωστό ότι οι εργαζόμενοι στο Δήμο, αλλά και γενικότερα οι εργαζόμενοι στη χώρα μας, περνάνε δύσκολες στιγμές, όπως και όλοι οι περισσότεροι Έλληνες. Θέλω να ευχηθώ να ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη στενοπό που περνάμε, να δούμε ένα φως στο τούνελ και ο καινούριος χρόνος που θα έρθει να μας βρει σε καλύτερη κατάσταση και σαν Έλληνες και σαν Ελλάδα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και από τον επικεφαλής της παράταξης, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, και όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Ευχαριστώ πολύ. Φιλαράγκια έκανες και με λιθά τα φας, αφού τα το σκάς αλλού κοιτάμε. Πρόσεκε, πρόσεκε, παιδί μου πώς μιλάς και προπατώς εμάς που σ' αγαπάμε. Τους φίλους που διαλέγουμε γι' αυτό δεν τους παιδεύουμε, τα μισήτρα μας με με. Εμείς ερωτευτήκαμε, αλλά δεν τρελαθήκαμε. Thank you.